Ζαχαρίας Μίχα, συνιδρυτής, διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, defensepoint.gr. Καλησπέρα, Ζαχαρία. Καλησπέρα, Λαμπρό. Λοιπόν, Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, τι είχε το μενού, είχε εμάς έτσι προφανώς και είχε και συνωμοσιολογία. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας συνεκλήθη για να συνεκτιμήσει και να επαναξιολογήσει από ό,τι είπε όλη την κατάσταση στην περιοχή. Ήταν εξαιρετικά βολικό για αυτούς να ανακοινώσουν στην αρχή και να διαρρεύσουν ότι κύριο κομμάτι αυτής της συζήτησης θα αποτελούσαν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Θα ήταν λίγο αστείο να σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να κάθονται και να ακούνε τους αρχηγούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να σχολιάζουν ένα προς ένα τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και πώς αυτά επηρεάζουν το ισοζύγιο ισχύως ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πολλό δε μάλλον όταν αυτή η συνεδρίαση διήρκεσε 3 ώρες και 40 λεπτά. Προφανέστατα ήταν πολλά περισσότερα, αλλά μια ζωή είναι ο εύκολος στόχος η Ελλάδα για να βγουν να κάνουν μια πολιτικώς ορθή για το δικό τους εσωτερικό ακροατήριο δήλωση και να πούνε ότι πάλι να τα ρίξουν όλα εκεί και ότι για όλα τους φταίει ο ελληνισμός. Σε μεγάλο βαθμό αυτό μπορεί να πει κανείς ότι ισχύει. Έχουμε ξαναπεί ότι ο βασικός αντίπαλος που τους φράζει το δρόμο στην υλοποίηση των νεοοθωμανικών οραματισμών τους είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλά περισσότερα αυτά τα οποία τους απασχολούν και είναι αποτέλεσμα των δικών τους ενεργειών, δικών τους πράξεων και παραλήψεων και αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα συνδυασμό πραγμάτων. Το ένα, ότι πράγματα δεν τους βγαίνουν όπως λες, δηλαδή επιλογές που έκαναν όχι απλά δεν τους βγαίνουν, πολλές έχουν γυρίσει μπούμεραγκ, και από την άλλη πράγματα που δεν περίμεναν βγαίνουν σε εμάς, που ενδεχομένως το εμείς θα περιμέναμε. Λαμπρό μου, είναι η γνωστή πολιτική των τετελεσμένων στην οποία αρέσκεται η Άγκυρα. Είδε ότι είναι μια, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Κατάλαβε ότι την επόμενη μέρα της περιοχής θα γυρίσει σελίδα, τίποτα δεν θα είναι ίδιο και προσπάθησε να δημιουργήσει τετελεσμένα στο τραπέζι σε βάρος του ελληνισμού, διότι έχει συνηθίσει ότι εκεί κερδίζει τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις, με αποτέλεσμα να εστιάζει την προσοχή της εκεί. Όλα αυτά όμως δημιούργησαν μια σειρά από προβλήματα, γιατί όταν μπεις στο κανάλι της αμετροέπειας είναι θέμα χρόνου να συμπαρασύρεις πολλούς. Δεν μπορεί να κρύψει τον αντισημιτισμό της η Τουρκία σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να κρύψει την ενόχλησή της με την Αίγυπτο και ότι έχει γίνει με τους αδερφούς μουσουλμάνους. Είναι μια σειρά αλυσίδα από γεγονότα. Υπάρχει και το ιστορικό, η ιστορική μνήμη από το τι σήμαινε η Οθωμανική Αυτοκρατορία για χώρες οι οποίες σήμερα είναι σύμμαχοι του ελληνισμού. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το πακέτο να δημιουργήσει μια εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση για την Τουρκία, να προκαλέσει αντισυσπηρώσεις. Νομίζω με ευφυή τρόπο το ελληνικό πολιτικό σύστημα το αξιοποίησε από το 2015 και μετά και σιγά σιγά χτίστηκε μια κατάσταση η οποία στο πεδίο, το διπλωματικό πεδίο, αμφισβήτησε την υπεροψία των νεοθωμανών που νομίζαν ότι θα τα πάρουν όλα, ο γιος του πάρει τα όλα, να τα σκουπίσουν όλα και να τα πάρουν για λογαριασμό τους. Ήρθανε οι έμπρακτες προκλήσεις σε μια συνέχιση της προσπάθειας στρατιωτικού καταναγκασμού για να πετύχουν πολιτικούς στόχους. Όταν τους αρνήθηκες και αυτούς, η Τουρκία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα ότι από τον Τούρκο δεν μπορείς να περιμένεις σεβασμό. Έχουν μια υπεροψία περίεργη. Δεν θέλω να φτάσω σε ακρότητες του στυλ, ας πούμε, ότι θυμίζει Χίτλερ και θυμίζει τα περί Αρίας Φυλής, αλλά δυστυχώς για αυτούς και για τους υπόλοιπους πλησιάζουν πάρα πολύ. Φλερτάρουν πάρα πολύ με αυτό το όριο. Δεν φαίνεται να το προσέχουν. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι δικό τους. Πρόβλημα δικό μας είναι τι θα κάνουμε για να τους αποκρούσουμε και να μην επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση τέτοια δεδομένα να υπάρξουν πάλι στην περιοχή τη δική μας, πολλό δε μάλλον σήμερα που μιλάμε και είναι και η επέτειος του ολοκαυτώματος. Δεν μπορούν τέτοιες λογικές να επικρατήσουν. Το καταλαβαίνουν όλοι. Στην ουσία δίνουν σκηνή να τους κρεμάσουν οι γεωπολιτικοί τους αντίπαλοι. Σε αυτούς εντάσσω και τον ελληνισμό, αλλά εμείς τους πηγαίνουμε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αποφασίσει και καταλάβαμε ότι μόνο η αντίσταση επί του πεδίου μπορεί να φέρει αποτέλεσμα με την Τουρκία και η μοναδική, έστω μικρή περίπτωση, να υπάρξει μια συνεννόηση είναι να καταλάβουν το αδιέξοδο της στρατηγικής που ακολουθούν μέχρι σήμερα. Με Τουρκία, για να υπάρξει συνεννόηση με την έννοια που το αντιλαμβάνονται τα άλλα κράτη, μόνο με ηττημένη Τουρκία μπορεί να γίνει. Αυτοί τώρα, κατά τη γνώμη σου, τι βλέπουν? Δηλαδή, βλέπουν ότι πάνε σε δομικό, σε στρατηγικό αδιέξοδο? Το αδιέξοδο τους είναι 100% στρατηγικό. Διότι έχουν επιλέξει να κινηθούν σε στρατηγικό επίπεδο, διαγνώνοντας όμως λάθος τη θέση της χώρας τους.
μια ζωή πίστευαν ότι λόγω της γεωπολιτικής θέσης και της ισχύως, της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους μέσα στο μυαλό τους, θεωρούν ότι είναι στην ίδια κατηγορία με τη Ρωσία, την Κίνα και τις ΗΠΑ. Γι' αυτό και επέλεξαν να παίζουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να παίζουν τον ένα απέναντι στον άλλον, προσπαθώντας να αποσπάσουν τα maximum ανταλλάγματα από όλες τις πλευρές. Όπως επίσης έχουμε ξαναπεί, αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο στην ουσία να βρεθεί βαλόμενος από όλες τις πλευρές. Δεν είναι μακριά η Τουρκία από αυτό το σημείο, και αν δεν πατήσει φρένο εγκαίρως, θα την πατήσει. Εγώ το πιστεύω βαθύτατα αυτό. Έχουν τεθεί σε κίνηση διαδικασίες, οι οποίες δεν δείχνουν κάτι καλό για την Τουρκία. Έχουν μια επιλογή να στραφούν προς τη Δύση, να έχουν τη συμμαχία προς τη Δύση και να προσανατολιστούν προς Ανατολάς, διότι εκεί υπάρχουν συμφέροντα του ΝΑΤΟ, κυρίως των ΗΠΑ, να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό που επιθυμούν να κάνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση ζητούν ανταλλάγματα προς δυσμάς εναντίον χωρών συμμάχων και με έναν τόσο άκομψο τρόπο και έναν τόσο καταφανώς παράνομο τρόπο, που νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να τους βγει υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα μείνει προσιλωμένη στο στόχο της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε αυτή η οικονομική ανάπτυξη να μεταφραστεί σε προσήλωση στον επανεξοπλισμό, τον ορθολογικό επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μην μπορεί να κουνηθεί επί του πεδίου. Αν δεν μπορεί να κουνηθεί επί του πεδίου, για τη Δύση αυτό σημαίνει ειρήνη, γιατί η Ελλάδα δεν έχει καμία επιθετική διάθεση απέναντι στην Τουρκία, σημαίνει ειρήνη στην περιοχή, σημαίνει αξιοποίηση των υδρογόνων ανθράκων, σημαίνει ευημερία. Ορθώς το αναφέρεις και το υπογραμμίζεις ότι ο εξοπλισμός της Ελλάδος και η υπεροχή της χώρας μας στο στρατιωτικό πεδίο διασφαλίζει την ειρήνη, διότι η Τουρκία, εάν διαγνώσει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί στρατιωτικά, άρα δεν θα αποπειραθεί κάποιο επεισόδιο γιατί θα καταλήξει ηττημένη, είναι ο μόνος τρόπος να την έχει σε καταστολή. Ιδάλλως με κανονικούς όρους, με όρους κανονικότητας, η Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να την υπάρξει έτσι. Κανονικότητα και Τουρκία είναι έννοιες αντικρουόμενες και αντιφατικές. Άρα ο μόνος τρόπος είναι να αισθάνεται ότι δεν έχει περιθώριο στρατιωτικής ή άλλης κίνησης και να είναι σε μια γεωπολιτική καταστολή. Πάντως έχει ενδιαφέρον το ότι είναι η πρώτη φορά, ίσως, τουλάχιστον δεν θυμόμαστε άλλη περίοδο, όπου αυτά τα οποία ήταν τα δυνατά χαρτιά της Τουρκίας, ένα από αυτά η προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πάντα τους διαχειριζόντουσαν ως χώρα με μεγαλύτερο δικό βάρος και ζητούσαν από εμάς ανταλλάγματα, δεν έχει απλά εξισορροπηθεί. Έχει γυρίσει, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, έτσι τίποτα δεν είναι μόνιμο στην πολιτική, εναντίον τους. Και είναι πολλά τα κρούσματα πλέον. Δηλαδή δεν είναι μόνο Μενέντες, είναι ο Πομπέο τώρα. Βγήκε με το βιβλίο και έχει μια στάση ούτως ή άλλως από την εποχή του Τραμπ, είχε δείξει διαθέσεις, προθέσεις και ανάγνωση της κατάστασης εδώ πολύ διαφορετική. Είναι ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι υποστηρικτές της Τουρκίας, τους διαμήνυσαν τώρα ότι ξέρετε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να έρθουμε και σε κόντρα με το Κογκρέσο ολόκληρο από τη στιγμή που εσείς δεν κάνετε αυτά που έστω τα ελάχιστα. Δηλαδή και οι ίδιοι δεν τους δίνουν πλέον κάποια χαρτιά να τους υπερασπιστούν. Λαμπρό, είναι η αμφισβήτηση στην πράξη του αφηγήματος του αναντικατάστατου του γεωγραφικού χώρου που καταλαμβάνει η Τουρκία. Αυτό το πράγμα γίνεται από την ίδια τη ζωή, από την ίδια την πραγματικότητα, τη γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική πραγματικότητα. Δεν είναι τα ίδια πράγματα όπως στην περιοχή την εποχή του ψυχρού πολέμου. Τότε υπήρχαν 1.700 χιλιόμετρα κοινά σύνορα, υπήρχαν πυρηνικά όπλα τα οποία τοποθετούνταν στο μαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μια σειρά άλλων χωρών τα οποία θυμίζουν κινούμενη άμμο οι σχέσεις τους με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Να πούμε για το Αζερβαϊτζάν, να πούμε για την Αρμενία. Είναι τόσο δυναμικές οι διαδικασίες. Πάντως δεν υπάρχει, δεν είναι η ίδια ανομοιότυπη η αξία της Τουρκίας όπως η εποχή του ψυχρού πολέμου. Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν και είναι και διαφορετικό το πρόβλημα ασφαλείας από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Παρότι έχουμε διστάσει, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιθετικοί στο να καταπολεμήσουμε αυτό το αφήγημα της σημασίας της Τουρκίας για τη Δύση, με το οποίο φλερτάρουν διάφοροι κύκλοι στο εσωτερικό της Ελλάδας με μια αιμονία κατανόητη, προσπαθώντας πάση θυσία, δηλαδή για κάποιο λόγο βλέπουν το μέλλον τους δορυφοροποιημένης Ελλάδας από την Τουρκία και ενός κοινού ελληνοτουρκικού χώρου, αλλά αυτό κι αν είναι ψυχροπολεμικό αφήγημα, διότι ήταν ένας κοινός χώρος άμυνας απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η Ρωσία. Φαίνεται και στο πεδίο της Ουκρανίας, δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι απειλή για το ΝΑΤΟ. Είναι τελείως διαφορετικό όμως το κάλκυλος αυτού που επικρατούσε επί ψυχρού πολέμου με αυτό που επικρατεί σήμερα. Άρα αποσαθρώνεται αυτό ως επιχείρημα και ως αφήγημα από μόνο του σταδιακά
θα έπρεπε να έχουμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά βλέπουμε μια σταδιακή μετατόπιση και δεύτερες σκέψεις ακόμα και στο πλέον βαθύ αμερικανικό κράτος που υπήρχε προσκόλληση σε αυτό το αφήγημα και δεν μπορούσαν να διανοηθούν μια Ατλαντική συμμαχία χωρίς την Τουρκία. Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές, θα τις δούμε, είναι άλλες οι προτεραιότητες. Βλέπουμε και το παιχνίδι των υδροχοναφράκων, βλέπουμε και τον πολύ προσεκτικό διπλωματικό ρόλο των Αμερικανών στη Λιβύη. Είναι πολύ προσεκτικός, αλλά την ίδια στιγμή είναι τους τελευταίους δύο μήνες, θα έλεγα κυρίως, είναι πολύ επιθετικός και αποφασιστικός και όλα αυτά στρέφονται ευθέως εναντίον των παράνομων απαιτήσεων, συμφέροντα τα ονομάζει η Τουρκία, και εμείς μπορούμε να έχουμε συμφέρον να πάμε να βουτήξουμε, ξέρω εγώ, όλα τα πετρέλαια της Αιγύπτου. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Διότι είναι νόμιμο ότι επιθυμούμε να το κάνουμε. Δυστυχώς η Τουρκία επιθυμεί μια σειρά από παράνομα πράγματα, τα οποία θα κριθούν στο τέλος της ημέρας, όπως κρίνονται για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ιφηλίου, με την προϋπόθεση όμως ότι εμείς θα παραμείνουμε προσιλωμένοι στη δυναμική άρνηση των επιδιώξεων της Τουρκίας επί του πεδίου. Πάντως, δεν έχει, εδώ έχει πρακτικά θέματα. Εννοώ, πες ότι παίρνει την απόφαση να πάει απέναντι. Έχει ξεκινήσει σε μια τροχιά να τοποθετηθεί στο Ευρασιατικό πλατό, επιχειρώντας παράλληλα να κρατήσει κάποιες σχέσεις με τη Δύση, αλλά με τους δικούς τους όρους. Αυτό δεν γίνεται, τους το ξεκόψαν. Έχει αρχίσει και αντιμετωπίζει πρακτικά προβλήματα. Το ένα είναι το εξοπλιστικό, τεχνικά θέματα δηλαδή. Τι θα κάνει, πώς θα λύσει τα εξοπλιστικά της, πώς θα αλλάξει, είναι δυνατόν να αλλάξει ο προστάσιο, προφανώς δεν είναι σε αυτή τη φάση. Άρα έχει τεχνικό θέμα. Το άλλο είναι το θέμα, όπως είπε, των υδρογοναθράκων, όπου αν δεν μεταβάλει και εκεί στάση, δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, ούτε οι υπόλοιποι είναι διατεθειμένοι τώρα να έχουν την Τουρκία δερεβαναγά στην περιοχή, ούτε Ισραηλινοί, ούτε Αιγύπτιοι, ούτε προφανώς εμείς. Και εδώ το γεγονός ότι στην Ελλάδα ξεκίνησαν πλέον όχι απλά οι έρευνες, αλλά επιταχύνονται και οι γεωτρήσεις, δείχνουν ότι τα πράγματα παγιώνονται. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Μπορεί ενδεχομένως, αν αλλάξει η Τουρκία άρδιν στάση, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν φαίνεται. Έχει αρχίσει δηλαδή και παγιώνει μια κατάσταση όπου έχει αδείξει τα εξοπλιστικά, τεχνικά, ενεργειακά, που είναι υπαρξιακό για αυτήν. Λαμπρό, οι φίλοι Αγγλοσάξονες αυτό το αποκαλούν call the bluff. Δηλαδή, σε ένα interaction, σε μια διαδικασία συζήτησης, διαπραγμάτευσης, γίνονται και μπλόφες από τη μία και την άλλη πλευρά περί του τι είναι διατεθειμένος κάποιος μέχρι που είναι διατεθειμένος να φτάσει. Η Τουρκία είχε τερματίσει τα κοντέρ. Το ξέρουμε αυτό. Δεν έχει ανάγκη κανέναν, είναι η μεγάλη η Τουρκία, τα κάνει όλα μόνη της, έχει όποιον θέλει στο πιάτο της. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Το βλέπουμε και στην περίπτωση των εξοπλιστικών. Εγώ προσωπικά και ενυπογράφος έχω προτείνει πραγματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πείτε, παιδιά, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Πηγαίνετε να δεθείτε με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Κανένα πρόβλημα. Να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν. Έτσι απλό είναι να εισαγάγεις ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη ή να πας σε εναλλακτικά δυτικά αεροσκάφη. Νομίζω ότι αυτό θα μείνει αναπάντητο. Οι Lockheed Martin και οι Αμερικανοί θα αφήσουν την αγορά έτσι. Δεν υπάρχουν αμερικανικά πάρτια στα ξένα μαχητικά αεροσκάφη. Νομίζουν ότι έτσι απλό είναι. Συν το ότι θέλουν μια δεκαετία να τα εντάξουν, να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν επιχειρησιακά, να δημιουργήσουν δόγματα. Και είναι το κόστος είναι δε δυσθεώρητο. Θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην Τουρκία και είναι σε μια περίοδο που η οικονομία της δεν είναι στα καλύτερά της. Είναι ένα ακόμα σημείο στο οποίο η Τουρκία, αν δεν προσέξουν, θα βρεθούν προδυσάρεστων εκπλήξεων, εάν το αποφασίσει ο Ουάσιγκτον. Θα μπει μια νέα τάξη στην περιοχή με τον ένα τρόπο ή τον άλλον. Το βλέπουμε και στους υδρογονάνθρακες. Πόσες φορές τώρα που μιλάνε για την Exxon Mobil και τη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει νοτιοδυτικά της Κρήτης, αμερικανικό πέρα, και είναι και άλλα τα οποία δεν έχει κοιτάξει ακόμα, υποτίθεται, τα ξέραν από πριν. Τα ξέραμε και εμείς, τα ξέραμε από τους Νορβηγούς, τα ξέραμε από τους Γάλλους, τα ξέραμε την ίδια την Exxon. Τώρα απλά υπάρχει πολιτική βούληση. Όταν κάποιοι φωνάζαμε ότι δεν γίνεται από τη μία να έχει θέσει ο στρατηγικό στόχο την απεξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και την άλλη να γράφεις τα παλιά στα παπούτσια και να μιλάς για πράσινη επανάσταση στην περιοχή της Μεσογείου, την οποία ξέρανε ότι υπάρχει αέριο και υπάρχει πολλαπλάσιο από αυτό που έχει ανακοινωθεί τώρα. Και θα βγαίνει σιγά σιγά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο από όλα αυτά. Θα μπει μια νέα τάξη, μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο σε αυτό. Πρέπει να συνεχίσει να παίζει ενεργητικά για να εξυπηρετήσει τα εθνικά της συμφέροντα, σε συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Αναπόφευκτοι συμβιβασμοί. Οι συμβιβασμοί είναι αναπόφευκτοι. Δεν μπορείς να τους αποφύγεις και δεν θέλεις να τους αποφύγεις, γιατί κάτι που θα χάσεις σε ένα σημείο θα το κερδίσεις κάπου αλλού, στην πράξη. Νομίζω ότι είμαστε σε γενικές γραμμές σε ένα καλό δρόμο και το πιο ενθαρρυντικό από όλα είναι ότι υπάρχει μια σύμπλευση σε γενικές γραμμές, παρά την τοξικότητα της περίοδου, της προεκλογικής περίοδου, που το ξέρουμε γι' αυτό στην Ελλάδα, στους γενικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής και παρά τις μεγαλοστομίες
λίγο πολύ είναι όλοι στην ίδια σελίδα. Αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό από όλα. Ζαχαρία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Ζαχαρία Μίχαλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.